Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξαναβολή συνάντηση της Τρόικας με τον Υπουργό Οικονομικών. Ο κ. Στουρνάρας, μετά το μην υπουργικό που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου την Κυριακή εν ώψη του νέου κύκλου των επαφών με τους εκπροσώπους των δανειστών, δήλωσε ότι καταβάλλεται προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα και να υπάρξει έγκαιρα λύση. Πάντως, τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για μια συμφωνία σήμερα. Διευκρινήσεις σχετικές με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 41-11 κάθετος 2013 για τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης παρέσχε με εγκύκλιο του ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Μαυραγάνης. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, όπως αυτά έχουν προσαρμοστεί μετά τις μειώσεις και απαλλαγές και κατά την αναλογία των μηνών που τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης ήταν στην κυριότητα ή κατοχή των φορολογούμενων, λαμβανομένης υπόψη της ακινησίας και της παλαιότητας. Τα αυτοκίνητα με κυβισμό ακριβώς 1.929 κυβικών και μέχρι κυβισμού ακριβώς 2.500 κυβικών επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 5% επί του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, ενώ στα αυτοκίνητα με πάνω από 2.500 κυβικά επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται σήμερα η σωρός του Γλαύκου Κληρή, διοικηδία του βετεράνου πολιτικού και πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα γίνει αύριο Τρίτη, δημοσία δαπάνη και με τιμές αρχηγού κράτους εν ενεργεία. Φόρο τιμή στον ιστορικό ηγέτη θα αποτίσουν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο. Την ημέρα της κηδείας θα τηρηθεί δημόσια αργία. Οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία και την πρεσβεία της Ελλάδος κυματίζουν με σύστιες. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντίστεφάνω να γίνονται εισφορές για τη Διερευνητική Επιτροπή για τους αγνοωμένους. Το αεροσκάφος που συνετρίβει χθες στο αεροδρόμιο της ρωσικής πόλης Καζάν είχε χρησιμοποιηθεί επί 23 χρόνια από 7 εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες η Air France και η Uganda Airlines, και το 2001 είχε ένα σοβαρό ατύχημα στη Βραζιλία, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μια εξειδικευμένη ιστοσελίδα. Το Boeing 737 της ρωσικής εταιρείας Tatarstan, το οποίο είχε πραγματοποιήσει την πρώτη πτήση του το 1990, είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί από τη γαλλική εταιρεία Eura Lair Horizons, η οποία δεν υφίσταται από το 2005 και στη συνέχεια από την Air France για 3 χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες. Ακολούθως, το αεροσκάφος πέρασε στα χέρια της Uganda Airlines, η οποία το χρησιμοποίησε για 5 χρόνια και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία Rio Sul της Βραζιλίας, από τη ρουμανική Blue Air και από τη Bulgaria Air πριν την αγοράσει η ρωσική Tatarstan. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά στα υπηρετικά θα πυκνώσουν, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα νησιά του Ιωνίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.